Σε 2 εβδομάδες κατάφερα από αυτή τη σωματική κατάσταση να φτάσω σε αυτή. Πώς ακριβώς τα κατάφερα? Με το λεγόμενο mini cut ή αλλιώς γρήγορη απώλεια λίπους. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το mini cut, πόσο εύκολο είναι για κάποιον να το ακολουθήσει, τι προσαρμογές χρειάζονται σε διατροφή και άσκηση και πώς μπορείς να διατηρήσεις την αλλαγή που θα πετύχεις με ένα mini cut. Στο τέλος αυτού του βίντεο θα ξέρεις ακριβώς τι πρέπει να κάνεις για να χάσεις γρήγορα σωματικό λίπος και να διατηρήσεις αυτή την αλλαγή. Πάμε να δούμε. Τι είναι το mini cut? Σε μια κανονική απώλεια λίπους, αυτό που στοχεύουμε είναι να έχουμε ένα βιώσιμο ρυθμό απώλειας βάρους σε εβδομαδιαία κλίμακα. Αυτό είναι της τάξης του μισό με 1% του βάρους μας ανά εβδομάδα. Το mini cut είναι κάτι πιο ταχύ ρυθμό, είναι κάτι πιο επιθετικό. Έχει μικρότερη χρονική διάρκεια, τουλάχιστον 2 με 6 εβδομάδες maximum, και αυτό γιατί δεν είναι βιώσιμο σαν προσέγγιση και επίσης έχει επιθετικότητα, με την έννοια ότι το θερμιδικό μας έλλειμμα είναι λίγο μεγαλύτερο σε σχέση με μια κανονική προσέγγιση και επίσης η εβδομαδιαία απώλεια βάρους που θέλουμε να επιτυγχάνουμε είναι λίγο μεγαλύτερη και πάμε στο 1 με 1,25% του βάρους μας ανά εβδομάδα. Ο στόχος είναι να έχουμε σύντομη απώλεια λίπους με ταυτόχρονη διατήρηση της μυϊκής μας μάζας και αποφυγή του αισθήματος κόπωσης από το μεγάλο θερμιδικό έλλειμμα και όλη αυτή την ταλαιπωρία που υπόκειται το σώμα. Η μυϊκή μας μάζα θέλουμε να διατηρείται άθικτη και αυτό είναι εφικτό αν διατηρούμε αυτή την προσέγγιση για μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα, πότε το εφαρμόζουμε το mini cut? Συνήθως έρχεται ενδιάμεσα από κύκλους αύξησης μυϊκής μάζας, το λεγόμενο bulking, δηλαδή κάνεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 2 μήνες, 3 μήνες bulking, μπαίνει σε μια διαδικασία mini cut για 4 ή 2 ή 6 εβδομάδες και μετά ξανασυνεχίζεις το bulking σου. Μια δεύτερη περίπτωση είναι να το κάνεις όταν έχεις μια ειδική περίσταση, όπως είναι ένας γάμος για παράδειγμα, ένα event ή οι διακοπές σου. Εγώ συγκεκριμένα το τελευταίο διάστημα, επειδή συνέπεσε έτσι συγκυριακά, είχα τις διακοπές μου σύντομα, είχα ένα κενό 2 εβδομάδων και επειδή ερχόμουν από 4 εβδομάδες ήδη απώλειας λίπους, αποφάσισα να κάνω το μικρό χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων επιθετικού mini cut. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα με αυτή την προσέγγιση? Όπως αναφέραμε, δεν είναι τόσο βιώσιμη και είναι αρκετά δύσκολη στην εφαρμογή της, γιατί απαιτεί αρκετές θυσίες και μεγάλο βαθμό πειθαρχίας. Για να πάρεις μια ιδέα του τι ακριβώς εννοώ, έχω κάνει track, έχω βιντεοσκοπήσει όλο αυτό το ταξίδι στην Instagram σελίδα μου, σε ένα highlight που θα βρεις, που το έχω ονομάσει 13 μέρες mini cut. Δες εκεί πέρα για να καταλάβεις τι ακριβώς εννοώ. Δείχνω μέρα με τη μέρα πώς ένιωθα, τι ακριβώς έκανα, όλο αυτό το μικρό ταξίδι για να πάρεις μια πληρέστερη εικόνα του τι σημαίνει mini cut. Ας δούμε τώρα πώς λειτουργεί το mini cut, τι προσαρμογές χρειάζονται στη διατροφή και στην άσκησή σου. Στο κομμάτι της διατροφής ξεκινάμε από το βασικό, από τις θερμίδες. Εκεί θέλουμε ένα επιθετικό θερμιδικό έλλειμμα, όπως προαναφέρθηκε, της τάξης του 25%. Για παράδειγμα, σε μένα με διατηρούν στο ίδιο βάρος περίπου οι 2.500 θερμίδες με βάση τη ζωή μου, τη δραστηριότητα που έχω, την καθημερινότητά μου. Το 25% θερμιδικό έλλειμμα μου οδηγεί στις 1.900 θερμίδες ημερησίως. Σαν ποσό δεν είναι τόσο δύσκολο να επιτευχθεί στην καθημερινότητα. Αυτό που δυσχεραίνει την κατάσταση, όπως θα δούμε αργότερα, είναι η αερόβια άσκηση που έχει στην καθημερινότητά σου, η οποία οδηγεί σε μεγαλύτερο εν τέλει θερμιδικό έλλειμμα ημερησίως. Θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Τώρα, αυτό το θερμιδικό έλλειμμα έχει 2 προβλήματα που προκαλεί. Νούμερο 1 είναι τα επίπεδα ενέργειας μέσα στη μέρα, τα οποία είναι λίγο πιο πεσμένα και αυτό πρέπει να το λάβεις υπόψη, ιδιαίτερα πριν και μετά τις προπονήσεις σου. Και νούμερο 2 είναι οι λιγούρες και η πείνα που πρόκειται να σου έρθουν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του mini cut. Αυτό τώρα πώς μπορείς να το διαχειριστείς? Νούμερο 1, χρειάζεται να προσέξεις αρκετά τα λιπαρά της διατροφής σου, που είναι οι πιο πλούσιες πηγές θερμίδων των γευμάτων σου. Εκεί πέρα θέλουμε να είμαστε στο χαμηλότερο
ικανοποιητικό εύρος που χρειάζεται, που είναι περίπου το 20% των θερμίδων μας. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν πολλά λιπαρά στα γεύματά μας, γιατί έτσι θα τρώμε λιγότερο. Από την άλλη, όταν είμαστε στο χαμηλότερο επίπεδο, έχουμε περιθώριο για αρκετό όγκο φαγητού. Το δεύτερο που χρειάζεται να προσέξουμε είναι τα επίπεδα της πρωτεΐνης, τα οποία θέλουμε να είναι πολύ υψηλά. Για τη διατήρηση της μυϊκής μας μάζας, για να χορταίνουμε περισσότερο, γιατί η πρωτεΐνη έχει υψηλό βαθμό κορεσμού, πληρότητας που μας δίνει. Και νούμερο 3, για καλή τροφογενή θερμογένεση. Να καίμε περισσότερες θερμίδες δηλαδή κατά την πέψη των γευμάτων μας. Αυτό το ποσό ορίζεται ως περίπου το 2,3 με 2,8 γραμμάρια ανά κιλό σώματος. Είναι αρκετά υψηλή πρωτεϊνική πρόσληψη. Οι υπόλοιπες θερμίδες της μέρας θέλουμε να καταλαμβάνονται από τους υδατάνθρακες που είναι και το καύσιμο για την προπόνηση. Τώρα πρακτικά μέσα στη μέρα θέλουμε οι υδατάνθρακες να εστιάζονται πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση, γιατί αυτοί είναι που θα σε κινητοποιήσουν να αποδώσεις πολύ καλά. Ενδεικτικά γεύματα που έκανα εγώ αυτό το διάστημα ήταν κάποιο γιαούρτι μαζί με φρούτο ή κάποιο κότα τζις μαζί με φρούτο ή κάποια πρωτεΐνη ορού μαζί με κάποιο φρούτο που μου έδιναν τους απαραίτητους υδατάνθρακες που χρειαζόμουν πριν την προπόνηση. Μετά την προπόνηση υπήρχε πάντα το γεύμα να με περιμένει. Επίσης, χρειάστηκαν μερικές προσαρμογές, μερικές αλλαγές στα τρόφιμα που χρησιμοποιώ στην καθημερινή μου διατροφή. Αυτές ήταν κάποιες απλές αλλά πολύ βοηθητικές λύσεις. Για παράδειγμα, αντί για ρύζι που χρησιμοποιώ στο κύριο γεύμα μου ή κάποια πατάτα για παράδειγμα, τα αντικατέστησα με κάποια μίξη λαχανικών, κάτι ψημένων λαχανικών, πολύ εύκολα στο μαγείρεμά τους, μόλις 5 λεπτάκια σε ένα αντικολλητικό σκεύος, ζεσταίνονται και είναι έτοιμα προς κατανάλωση. Αυτό μου έδωσε μεγάλο όγκο στο πιάτο μου, το οποίο το συνόδευα συνήθως με κάποιο φιλέτο κοτόπουλο, ώστε να έχω ένα πλήρες γεύμα, πλούσιο σε πρωτεΐνη και αρκετό όγκο που χρειαζόμουν για να νιώθω την απαραίτητη πληρότητα που χρειάζεται για να φέρνει εις πέρας μια τέτοια διαδικασία. Νούμερο 2, εστίασα περισσότερο σε άλυπες επιλογές πρωτεΐνης, όπως είναι το στήθος κοτόπουλο και τα ασπράδια αυγών. Αντί για κάποιο πιο λιπαρό κρέας ή πιο λιπαρό ψάρι και αντί για ολόκληρα αυγά. Αυτό με έδωσε μεγαλύτερα γεύματα, πιο χορταστικά. Τέλος, για τις λιγούρες και την πείνα που με έπιανε σε ενδιάμεσες ώρες ή απροσδιορίστες στιγμές της μέρας, είχα κάποια εύκολα σνακ τα οποία είχαν γλυκιά γεύση και φυσικά ήταν χαμηλά σε θερμίδες. Κατά προτίμηση υψηλά σε πρωτεΐνη. Αυτά ήταν κάποιες πουτίγκες που κυκλοφορούν στην αγορά ή κάποια μους, συγκεκριμένα είχα βρει μια τέλεια σοκολάτα που μου άρεσε, κάποια παγωτά χαμηλά σε θερμίδες, περίπου 100, 150, 200 θερμίδες, ώστε να μην μου ξεφεύγουν τα νούμερα. Και τέλος, κάποιο frozen yogurt, το οποίο μπορείς εύκολα να το φτιάξεις σπίτι. Έχω ανεβάσει σχετική συνταγή, θα τη βάλω εδώ πέρα να περάσει από πάνω να τη τσεκάρεις. Πολύ βοηθητική, νόστιμη, εύκολη να τη φτιάξεις και ό,τι πρέπει για τον στόχο του mini cut. Να σημειώσω ότι σε αυτή την προσέγγιση τα γεύματα είναι επαναλαμβανόμενα. Εγώ παρέμεινα δηλαδή σε αυτή την επιλογή που σου περιέγραψα με τα λαχανικά και με το στήθος κοτόπουλο και σε κάποια ομελέτα με ασπράδια αυγών, πάλι με λαχανικά και κάποιο τυρί, το οποίο μου έδινε καλή ποσότητα πρωτεΐνης, ενώ παράλληλα έμενα χαμηλά και σε θερμίδες, έτσι ώστε να τρώω πολύ και να το ευχαριστιέμαι. Τώρα, ας περάσουμε στο κομμάτι της άσκησης, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό σε αυτή την προσέγγιση του MiniCut. Εκεί πέρα χρειάζονται μερικές προσαρμογές. Συγκεκριμένα, θέλεις να έχεις ένα καλό όγκο προπόνησης, χωρίς όμως αυτό να σε εξαντλεί και να σε βγάλει εκτός παιχνιδιού. Αυτό πώς μεταφράζεται? Εγώ για παράδειγμα στην normal μου ρουτίνα συνήθως έκανα 4 με 5 προπονήσεις με βάρη και περίπου 10.000 βήματα περπατήματος ανά ημέρα. Τώρα, σε αυτή την κατάσταση του MiniCut χρειάστηκε να περιορίσω λίγο την προπόνηση με τα βάρη που έκανα στις 4 προπονήσεις την εβδομάδα και όταν κουραζόμουν αρκετά, τότε ίσως μείωνα και από ένα σετ σε κάποιες από τις ασκήσεις μου. Ο βασικός μου στόχος ήταν να μην μειωθεί η μυϊκή δύναμη. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό, έτσι ώστε να μην έχεις απώλειες μυϊκής μάζας. Ενώ ταυτόχρονα, λόγω υψηλού θερμιδικού ελλείμματος, χρειάζεσαι τόσο όσο όγκο προπόνησης,
ώστε να μην κουραστείς, εξαντληθείς και παρατήσεις όλη αυτή την προσπάθεια. Τώρα, στο κομμάτι της αερόβιας άσκησης, εκείνη που τα πράγματα δυσκόλεψαν λίγο στη φάση του Minicut, γιατί από τα 10.000 βήματα περπατήματος έπρεπε να ανέβω στα 15 με 20.000 βήματα περπατήματος ανά ημέρα. Προσωπικά, αυτό ήταν που με δυσκόλεψε περισσότερο από κάθε άλλο, γιατί είναι εργασία μέσα στη μέρα. Απαιτεί πολύ χρόνο από εσένα και καλή οργάνωση. Τις περισσότερες ημέρες έβγαινα 2 φορές μέσα στη μέρα ώστε να το καταφέρνω. Και επίσης, αυτό που προσθέτεις σαν το κερασάκι σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι κάποια πιο συστηματική αερόβια άσκηση, χαμηλής επιβάρυνσης από άποψη κούρασης για το σώμα σου και την προπόνηση με βάρη που είναι να κάνεις. Αυτό μπορεί να είναι κάποιο ποδήλατο με χαμηλή ένταση. Πώς συχνά, περίπου 3 με 4 φορές την εβδομάδα, από 30 λεπτά μέτριας έντασης ποδήλατο είναι ό,τι χρειάζεσαι για να αυξήσεις λίγο τις κάθεις που κάνεις και να επιτυχάνεις μεγαλύτερο θερμιδικό έλλειμμα. Κλείνοντας, σας κάνουμε μία περίληψη. Το Minicut δεν είναι μία βιώσιμη προσέγγιση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι για μερικές εβδομάδες όταν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Αν εφαρμοστεί σωστά, μπορεί να σου δώσει εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τα θετικά αυτής υπόθεσης, τα οποία παρατήρησα και εγώ στην εμπειρία μου, είναι ότι επειδή δεν έχεις πάρα πολύ επιθετική προσέγγιση όσον αφορά το θερμιδικό έλλειμμα, τρως, καταναλώνεις φαγητό, έχεις αρκετές θερμίδες μέσα στη μέρα, δεν έχεις επιπτώσεις στη σεξουαλική σου διάθεση και στη λίμπιντό σου. Αυτά παραμένουν ακμαία και στη φάση του Minicut, κάτι το οποίο είναι υπερβολικά σημαντικό. Ένα άλλο κομμάτι που πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσω είναι ότι αυτή η διαδικασία έχει ένα αρνητικό. Σου δημιουργεί νεύρα και επίσης σε περιορίζει από άποψη κοινωνικής ζωής. Δεν μπορείς να βγεις για φαγητό, δεν μπορείς να πας για τα ποτά σου με την παρέα σου ή με τον σύντροφό σου. Είναι κάτι το οποίο έχει κάποιες θυσίες. Είναι για μικρό χρονικό διάστημα, πάντα σκέφτεσαι το μετά και το αποτέλεσμα που είναι να πετύχεις και αυτό είναι που σε κρατάει στη διαδικασία. Δεν είναι για πάντα, είναι για μικρό χρονικό διάστημα. Τι να κάνουμε αν θέλεις να πετύχεις κάτι μεγαλύτερο, κάτι καλύτερο από αυτό που έχεις, πρέπει να κάνεις και την απαραίτητη θυσία που χρειάζεται. Τώρα, πώς να διατηρήσεις όλο αυτό το αποτέλεσμα. Η μία περίπτωση είναι να έρχεσαι από bulking, οπότε μετά να έκανες το Minicut και τώρα να χρειάζεται να διατηρήσεις αυτή την αλλαγή. Επειδή μείωσες το σωματικό σου βάρος, αυτό χρειάζεται να αναπληρωθεί με ελαφριό κάρδιο μέσα στη μέρα σου, ενδεχομένως να κρατήσεις το περπάτημα τουλάχιστον στα 10.000 βήματα ανά ημέρα. Επίσης, οι θερμίδες σου δεν θέλουμε να έχουν μεγάλο πλεόνασμα, δηλαδή δεν θέλουμε από το Minicut ξαφνικά να έχεις ελεύθερα γεύματα, να φας ανεξέλεγκτα και να χάσεις το ωραίο αποτέλεσμα που πέτυχες. Τώρα, στην περίπτωση που ερχόσουν ήδη από μια ελαφριά απώλεια λίπους και έκανες πιο επιθετικό πρόγραμμα μέσω του Minicut, τότε απλά χρειάζεται να επανέλθεις θερμίδες διατήρησή σου, να φας περισσότερο, να μην το παρακάνεις από την άλλη και επίσης να κρατήσεις και την άσκησή σου σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, τις προπονήσεις κανονικά με το γυμναστήριό σου και τουλάχιστον το περπάτημα στην καθημερινότητα. Επειδή μείωσες το βάρος σου, μειώνει το βασικό σου μεταβολισμός, μειώνονται οι θερμίδες που σου αναλογούν, ελάχιστα, περίπου 100 θερμίδες για παράδειγμα, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβεις υπόψη για το επόμενο διάστημα αν θέλεις να διατηρηθείς σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Αυτά είχα να σου πω για το Minicut, ελπίζω να το βρήκες αρκετά χρήσιμο. Θέλω τα σχόλιά σου από κάτω από εδώ, με βοηθάνε ιδιαίτερα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει ήδη και πάτα και το like button άμα βρήκες χρήσιμες όλες αυτές τις πληροφορίες. Να είσαι καλά, ραντεβού στο επόμενο. Hasta la vista.